Oh my god, μύρισε το. Να σου μένει μια γεύση, λες και έφαγα. Τώρα με ρωτήσεις πώς το ξέρω αυτό, αλλά σαν να έχω γλύψει λάστιχο από ποδήλατο. Πώς γίνεται τα νάτσος να έχουν γεύση μπέργκερ? Είναι νέο, λέει, ρε παιδί μου, και είναι δεκαρίδα. Δεν το έχω δει πουθενά, ούτε Γερμανία. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means I'm gonna find. Know that I cannot control you, no decision I can change. Stuck in your traffic light. Hey you, hey me, it is you dot me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Γιατί σήμερα, φίλε μου, θα δοκιμάζουμε. Θα δοκιμάζουμε περίεργα snacks από τα Lidl. Βασικά είναι snacks που δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ ξανά. Δεν είναι όλα από τα Lidl, αλλά τα πήραμε από το κατάστημα Lidl. Κάποια είναι και μάρκες που μπορείς να βρεις και σε άλλα σούπερ μάρκετ. Κάποια είναι μόνο στα Lidl. Ένα σας λέω, το βίντεο είναι τέλειο. Έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Θα δείτε γιατί. Και εννοείται, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο που δοκιμάζουμε σε διάφορα πράγματα, snacks, φαγητά, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα subscribe. Και εννοείται, αν σου αρέσουν τις καθημερινά πραγματάκια, πως περνάμε τη μέρα μας και να μας γνωρίσεις λίγο καλύτερα και να μεγαλώσεις η οικογένειά μας, να μας ακολουθήσεις στο Instagram. Πρέπει να μας ακολουθήσεις στο Instagram, γιατί κυρίως όταν δοκιμάζουμε καινούργια προϊόντα, τα οποία, ας πούμε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε την άποψή μας μέσα σε ένα 20 λεπτό βίντεο, 15 λεπτό βίντεο. Ανεβάζουμε story και λέμε, ας πούμε, τις εντυπώσεις μας, το πως περνάμε και το τι κάνουμε στην καθημερινότητα. Και ποια έχουμε ξανά. Οπότε λοιπόν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα για την καθημερινότητά μας και πέρα από αυτό κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε στο βίντεο. Ουδέν σχόλιο, τα μαλλιά μου είναι τελείως crazy hair σήμερα. Τα μαλλιά σου είναι τέλεια σήμερα. Αλήθεια. Ουδέν σχόλιο, ναι. Αλλά πάμε να προχωρήσουμε με το πρώτο snack. Ωραία. Πού θα είναι? Πού θα είναι, όποιο θες εσύ διάλεξε. Είσαι εδώ η κυρία στο πλατό. Κυρία Νέρα, διαλέξε. Αυτό. Νομίζω διάλεξε το φελάι, τι είναι αυτό? Ναι, El Sabor Nachos Cheese. Με cheese flavor. Λοιπόν, αυτό το διάλεξε η αδερφή μου. Συνήθως τα συγκεκριμένα, τις τορτίγες δηλαδή, τα nachos, τα επιλέγουμε σκέτα με αλάτι. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Και παίρνουμε συνήθως μία σος που βουτάμε μέσα στα nacho cheese. Αλλά σήμερα το κάνουμε τελείως ανάποδα. Oh my god, μύρισε το. Oh my god, πολύ cheese, μπράβο, ωραίο είναι. Για να δοκιμάσουμε τώρα τη γεύση. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια. Γιατί όταν κλείνεις τα μάτια γεύσε πιο πολύ. Ναι, είναι πιο ωραίο. Τέλεια είναι. Πολύ ωραίο. Δεν έχουν υπερβολικό τυρί. Ναι. Ωραία είναι. Είναι σαν το αλατιού. Απλά σου αφήνουν αυτό το τυρένια γεύση που έχει το γαριδάκι, ρε παιδί μου, το τυρογαριδάκι όταν αγοράζεις. Και το κουμπάς τη γλώσσα σου και νιώθεις ότι φίλε, αυτό είναι τυρογαριδάκι. Και επειδή την Ελένη την άρεσε, αν θα δοκιμάσει. Ξαπλώνει εδώ. Γενικότερα θυμίζουν πάρα πολύ τα Doritos, αλλά τα Doritos νομίζω έχουν πιο έντονη γεύση από τυρί παρά αυτά. Αλήθεια, δεν έχω πάει ποτέ Doritos με τυρί. Δεν έχει πάει ποτέ Doritos με τυρί. Είναι εκείνα τα κλασικά. Τα Doritos είναι καλά. Νομίζω, λες να μην είναι. Γράψαμε από κάτω στο σχολείο γιατί δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ. Δεν ξέρω πώς είναι τα Doritos με τυρί. Ή είναι με τυρί. Τέλος πάντων έχουν παρόμοια γεύση, αλλά δεν είναι τόσο έντονη γεύση του. Πιστεύω ότι αυτά θα μπορεί να τα φάμε με αυτό το τυρί χωρίς να σε εντυπώσουν τόσο πολύ. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ναι. Όλα γίνονται. Θες να φωτίξουμε δηλαδή μας το τυρί μας, ναι. Το ντορίτος μας, τα El Sabor, νάτσος μας. Ναι. Okay. Θες τυρί δηλαδή. Θέλω τυρί δηλαδή. Ωραία, θα το εμφανίσω εδώ πέρα στο χέρι μου. Ωραία, εγώ θα χτυπήσω παλαμάκι και θα το εμφανίσεις, εντάξει. Εγώ θα χτυπήσω όμως παλαμάκι και θα το εμφανίσεις, εντάξει. Οκ, okay, ναι. Ένα, δύο, τρία. Ευχαριστώ. Damn. Είναι η ίδια εταιρεία, έτσι φέρνει το μαγικό μου χέρι. Έφερε την ίδια εταιρεία, El Sabor. Το τζαπαλένο cheese, ξέρω εγώ, είναι με πιπεριά. Τζαλαπένο, δεν έχω ιδέα. Και επίσης έχει και μια συνταγή για μπέργκερ που μπορείς να το βάλεις δίπλα. Θες να φτιάξουμε και μπέργκερ μετά? Με παιδιές. Τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Θα ανέβει ένα σχετικό βίντεο που θα γυρίσουμε σε λίγο. Θα δείτε τι είναι, ένα πάρτι. Θα ανέβει στο κανάλι, κάνει subscribe, θα το δεις. Έτσι μπορείς να κάνεις στο Instagram για να δεις τα stories. Νομίζω αυτή μπορείς και να τη ζεστάνεις αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Τυριού χαλαπένιο. The fuck, τι είναι αυτό? Εμείς τώρα θα φάμε ντορίτος με τυρί, με τυρί. Mind blowing. Λοιπόν, oh my god. Είναι κάπως περίεργο. Όχι, δεν θέλω πρώτη.
Κάτι μου λέει ότι είναι καυτερή. Όχι, δεν είναι καυτερή. Μου θυμίζει σαν το τσέντερ που έχουν στους κινηματογράφους, αλλά έχει και περιές μέσα να κατεμένει. Ωραίο είναι. Νομίζω σε μπέργκερ θα ταιριάζει πιο πολύ. Αν είσαι φαν του τυριού, μπορείς να πάρεις αυτό. Είναι και στην αδερφή μου, γιατί το κοιτάει. Σηκώθηκε, έφυγε από εδώ τώρα, πήγε εκεί. Για βαθμολογήστε το. Αυτό πρώτα. Πόσο του βάζετε? Του βάζω ένα 9 ή 8. Του βάζω ένα 8. Εσύ? 9. Αυτό? Μαζί με αυτό ή ξεχωριστά? 8. Ένα 8-9. Το, νομίζω το κλασικό μας και πολύ. Και γιατί μου ζητήσατε αυτό εδώ πέρα στο χέρι να φέρω? Όμως έχουμε να δοκιμάσουμε το τυρί και με άλλα επίσης. Με αυτό εδώ πέρα. Τα οποία είναι El Sabor Nacho Chips. Τα λαπένο flavor. Δηλαδή είναι η ίδια πιπεριά. Είναι, δεν ξέρω στο καλό. Που έχει και μέσα στο τυρί. Οπότε. Ορίστε κυρία μου, άνοιξε το εσείς αυτό. Oh my god, πολύ πιπεριά. Αλήθεια, για. Μυρίζει κάπως έτσι. Χάλια μυρίζει. Γιατί, δεν το καταλάβω αυτό τώρα. Καταρχάς, πού είναι η πιπεριά ακριβώς, δεν ξέρω. Α, πρέπει να το φάω πρώτα σκέτο, σωστά. Oh damn. Πιο ωραίο είναι. Καίει. Ναι, πολύ έντονα. Έλα, ναι, έλα, πάρε, πάρε όλο αυτό. Θυμίζει λίγο σαν να τρως μπέργκερ. Περίεργο, ε. Σαν μπέργκερ είναι. Σαν να τρως καυτερό μπέργκερ είναι. Πώς γίνεται τα νάτσος να έχουν γεύση μπέργκερ? Δεν έχω ιδέα. Τι γίνεται. Για να δοκιμάσω και με το τυρί. Θα θυμίζω εδώ στο μπέργκερ. Για πες. Καλό. Νομίζω αυτά τα δύο φτιάχτηκαν για μαζί. Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Νομίζω είναι καυτερό το ένα, καυτερό το άλλο. Η πιπεριά εδώ μέσα είναι πολύ καυτερή. Εμένα με έκαψε πιο πολύ από εδώ. Φτάνει με τα νάτσος. Α, όχι, δεν φτάνει με τα νάτσος. Έχουμε κι άλλα νάτσος. Δεν πειράζει, θα τα φάμε σε λίγο, θα τα δείτε. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ μικρό. Ωραία, πάμε να μας δείξεις τη μικρή συσκευασία που έχουμε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Βασικά, συγγνώμη, είναι αυτό εδώ πέρα. Πάλι εν τυρί. Δεν ξέρω ποιο τα διαλέγει αυτά. Ο Αλέξης εντωμεταξύ ήμασταν στο σούπερ μάρκετ. Μου λέει αγάπη μου να πάρω αυτά. Και τα κρατούσε έτσι, ξέρω εγώ, στο πλάι. Και του λέω πάρτα, ξέρω εγώ. Δεν παρατήρησα καν τα έξτρα έξτρα, αλλά δεν ξέρω αν το κρατούσε από την άλλη μεριά. Και του λέω πάρτα. Α, μου λέει, σε ευχαριστώ πολύ. Και το κοιτάω και λέω τι βάζει τώρα. Είναι ένα έξτρα τρόπο. Βγαίνει ένα σακουλάκι, ούτε το χέρι σου δεν χωράει εδώ μέσα. Όχι, περίμενε, γιατί θα με τρελάνει τώρα. Δεν χωράει το χέρι με εδώ πέρα, είσαι εσένα για το χέρι μου πιασμένο. Δεν έχω πάνω. Να σου πω λίγο κάτι. Oh my god. Αυτό έκανε λίγη κασέρι. Ροχφόρ. Ροχφόρ μυρίζουν. Ε, μην κλέβεις. Έφαγες. Έφαγες. Όχι, δεν έβαλα ακόμα. Έφαγες. Πρώτη φορά δοκιμάζουμε τα συγκεκριμένα. Πείτε μας αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά. Ή είμαστε λίγο παλαιών αρχών και τα βλέπουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ. Όλοι τρώνε χωρίς εμένα. Τι γίνεται με αυτές τις γεύσεις? Τυρί, πολύ τυρί. Μια εδώ. Πάρα πολύ τυρί. Σαν να έχεις φάει τα αγαπημένα μου γαριδάκια τζάμπο. Εδώ. Μαζί με τσέντερ. Βουτυγμένο στο τσέντερ. Έτσι μου φαίνεται. Είναι ωραία. Αλλά σου αφήνω μια τυρίλα. Πολύ τυρίλα. Θα σκάλω. Από εκεί κάτω που κάθεσαι και έτσι μπορώ να σου δώσω. Να σου προσφέρω. Μην τα φασόλα. Λίγα έχουμε. Οπότε το συγκεκριμένο θα το βάλω ένα 9, γιατί νομίζω είναι κάτι που τρώγεται πιο συχνά. Είναι ένα γαριδάκι, ρε παιδί μου. Και είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Εγώ το βάλω 10. Ήταν αρκετό γευστικό, μου άρεσε και θα το ξανάπαιρνε. Προφανώς και θα το ξανάπαιρνε. Μία εβδομάδα σου πάει αυτό. Και γεμίζει 10 μπολ. Λοιπόν, πεταγόμαστε και εμείς κάπου εδώ πέρα, γιατί όπως βλέπετε ξυρίστηκα. Και καθώς ξυριζόμουν, θυμήθηκα κάτι βασικά. Οπότε ξυρίστηκα γρήγορα και ήρθαμε πάλι εδώ πέρα, μαζευτήκαμε. Γιατί ήδη δοκιμάσαμε ένα από τα προϊόντα που πήραμε. Κάναμε το outro, κάναμε τα πάντα. Πεταγόμαστε κάπου στη μέση τώρα να σας πούμε. Γιατί, παιδιά, ξεχάσαμε τελείως μα τελείως αυτό εδώ πέρα το Kinder Bueno με το coconut, με την καρύδα δηλαδή. Το οποίο και στο κανάλι μου, στο Αθηνό Παγιωτζόγλου κανάλι, το είχα πει ότι θα το δοκιμάσουμε και είναι το μόνο που ξεχάσαμε. Well done. Οπότε είναι ένα έξτρα κλιπ για εσάς αυτό. Πεταγόμαστε στη μέση του βίντεο. Και θέλω να δω γιατί είναι νέο, λέει ρε παιδί μου. Και είναι με καρύδα. Δεν το έχω δει πουθενά. Ούτε Γερμανία. Oh my god. Με καρύδα και λευκή σοκολάτα είναι. Τι στο καλό. Oh my god. Είναι σαν τρουφίτσα, δεν είναι σαν τρούφα, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε χάλια όλα εδώ πέρα. Γιατί κάτι μου λέει ότι έχει δίκιο. Άνοιξε το με πολύ προσοχή. Πάντα έτσι λες και πάντα γίνουν χάλια. Θα βάλω το φουστάνι. Μα και εμείς τώρα βρήκαμε να το φάμε αυτό. Πριν που ήμασταν πιο προετοιμασμένοι, δεν είχαμε. Oh damn, ήδη πέφτουν τα πρώτα ψίχουλα. Α, γρήγορα. Τέλεια, μυρίζει σαν bounty, όχι. Θα τη μυρίζει, δεν ξέρω. Wow. Μέσα τι έχει. Η γλωσσίδα του ράμα μπουένο. Είναι ωραίο. Για φάει και πες μας. Εμένα μου αρέσει η καρύδα. Τώρα τι μου θυμίζει, δεν μου θυμίζει Bounty, κάτι άλλο μου θυμίζει. Θυμήθηκα. Τα Ραφαέλο μου θυμίζει. Τα άσπρα αυτά που πήραμε από τη Γερμανία. Ναι. Τα Ραφαέλο είναι αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Τα έχουμε δοκιμάσει σε ένα πολύ παλιό βίντεο. Είναι με φουντούκι μέσα και απ' έξω έχει καρύδα. Να σου πω κάτι. Το κλασικό μπουένο είναι το καλύτερο. Εγώ εδώ θα τα χαλάσω κάπου. Εμένα μου άρεσε αυτό λίγο. Δεν όχι παραπάνω. Μου άρεσε. Αλλά το, δηλαδή είναι το κλασικό είναι στο 10, αυτό είναι στο 8. 9, 10, κοντά κι αυτό. Να μας πάρω πολύ. Με καρύδα, δεν ξέρω. Αλήθεια. Ναι, δεν έχει τόσο σοκολάτα, δεν είναι τόσο έντονη σοκολάτα.
Ναι, αλλά είναι αρκετά γλυκό. Είναι, αλλά είναι ωραίο. Με καρύδα μου αρέσει. Αυτό ήταν το extra clip. Δοκιμάσαμε λοιπόν και αυτό το bueno, που μάλλον ο Αλέξης θα τα φάει όλα, γιατί πήραμε δύο. Οπότε ναι, συνεχίζουμε το βιντεάκι μας από εκεί που είχαμε μείνει. Και τώρα σας υποσχεθήκαμε ότι δεν θα φάμε άλλα Doritos, αλλά τι να κάνουμε. Ελένη τρώει. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ανοίξουμε και το τελευταίο πακετάκι Doritos, το οποίο δεν αντέξαμε να μην τα πάρουμε. Αυτά όντως είναι Doritos, τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι El Sabor, είναι αυτά εδώ πέρα. Έχετε δει ποτέ Doritos με γεύση barbecue? Εγώ το έχω δει μόνο στο εξωτερικό. Δεν έχω δει στην Ελλάδα και δεν έτυχε ποτέ να φάω με barbecue. Λέει κιόλας ότι είναι νέα η γεύση. Τα Lidl νομίζω φέρνουν τα πιο καινούργια, ε. Πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό, ας πούμε, δεν το είχα ξαναδεί. Οπότε έχετε την ευγενή καλοσύνη να τα ανοίξετε. Πάω τώρα και σπάνε όλα τα Doritos και ρωτώ και κλαίμε. Το έχω κάνει μια φορά, έχουν φύγει όλα από κάτω. Άστο. Κακή εμπειρία. Αλήθεια. Μαζί μου ήσουν. Μια φορά είναι τύχη, όχι. Α, λέω, μήπως έλειπα από το σπίτι και έχασα το σοκολάκι. Έχει πολύ έντονο άρωμα barbecue. Πάρα πολύ έντονο. Να είμαι ειλικρινής, εγώ τα διάλεξα αυτά τα μικρά. Όλοι οι άλλοι διάλεξαν τα μεγάλα. Μπορώ να πάρω αυτά τα μικρούλια. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Δεν θα σας δώσω άλλα. Φάντησες όλα εκείνα. Εγώ θέλω το μισό σοκολάκι των Doritos που τα έχουν άδειες να τα λέει. 10. Ξεκάθαρο. Ξέρεις κάτι, εμένα κάτι μου χαλάει. Είναι το καλό του Dorito. Είναι το καλό του Dorito. Ναι, δεν είναι σαν να έχεις λείψει λάστιχο κάτι. Σαν να έχεις λείψει πλαστικό, δείτε ότι. Ευχαριστώ, είναι ωραίο. Άμα το γλύψεις είπες. Όχι, δεν είναι σαν να έχει γλύψει, λέω, γεύση. Σαν να σου μένει μια γεύση, λες και έφαγα. Τώρα με ρωτήσει πώς το ξέρω αυτό, αλλά σαν να έχω γλύψει λάστιχο από ποδήλατο. Don't ask about it. Όντως. Σαν καινουργίλα μυρίζει, σαν ένα πλαστικό από κάτι καινούριο. Κάτι όντως το αφήνει στο τέλος. Εγώ δεν το ένιωσα στην αρχή. Αλλά είναι το πιο ωραίο από όλα. Είναι λες και το καινούριο, ξέρω εγώ, σακουλάκι επηρεάζει τον Doritos. Δεν νομίζω να πάει έτσι, αλλά ναι, ή έχει μια λογική. Λίγο τη θετική πλευρά του νομίσματο. Τρώμε πλαστικό. Το βουτήξω και εδώ πέρα, γιατί είμαι περίεργη να δω πώ θα έχει γεύση. Ξέρω εγώ, έχουμε τι. Α το βουτήξουμε εδώ, τι είναι αυτό. Καλό το φέρνω. Ωραία. Νομίζω είναι τα αγαπημένα μου 10. Αν και έχουν γεύση πλαστικό, πραγματικά. Δεν ξέρω αυτή το. Ξέρεις τι μου θυμίζει πάρα πολύ. Μου θυμίζει αυτά τα μικρά τα καριδάκια, την αυτά που ήταν σε μικρό σακουλάκι. Τα... Αυτά μου που κάνω 50 λεπτά πάντα. Αυτά που τα ανοίξει από πάνω και τα τρίχε. Ναι! Εντορίτε ήταν εκείνα. Αλήθεια. Κρίμα. Ακριβώ την ίδια γεύση έχουν. Παρόμοια. Μόνο με πιο πολύ μπάρμπικι έχουν αυτά γεύση. Αλλά τέτοια γεύση έχουν. Αφού είναι τωρίτε εκείνα. Τα μάτα να μου χαλά στον ήλιο. Δεν το ξέρω. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν κάνω τώρα. Είναι πολύ ωραία. Θα το βάλω ένα 10 ή 9 τέλο πάντων γιατί έχουν και λίγο γεύση πλαστικό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πες τρόπο κατάφυγε πάμε. Εγώ τους βάλω ένα 8. Εγώ 8, 8,5. Ο καθένας ότι διάλεξε το άρεσε νομίζω. Αλλά έχεις διάλεξε τα τσίσμπολ, η Ελένη είναι αυτά με το τυρί. Εγώ αυτά, οπότε όλοι για τους καλούς βαθμούς εκεί τους πήγαμε. Και μετά το αλμυρό είναι ότι τρως και κάτι γλυκό. Δεν τρως κάτι γλυκό. Συμφωνεί. Δεν τρώω και κάτι γλυκό. Ναι. Το επόμενο λοιπόν είναι το μαϊμού μπουένο, θα το πω εγώ. Το οποίο το βρίσκει στα Lidl με 1 ευρώ. Για την ακριβία, νομίζω πιο πολύ μοιάζουν με τα Nutella to go. Nutella go, πώς λέγονται αυτά. Γιατί είναι τσόκο to go. Νούσα. Δεν θυμάμαι εκείνα τα τέτοια πώς είναι to go, αυτά που λες. Τέτοια, έτσι ακριβώς είναι για αυτά. Νομίζω είναι μπουένο. Όχι, είναι Nutella go, πώς λέγονται. Α, έχεις πάσει και από μόνο το ρίστο. Χαρίζω. Τι καλή, ευχαριστώ. Σαν κοφρέτα έχει. Σαν κοφρέτα είναι από κάτω. Ναι, αρίστε. Όχι, πολύ έντονη γεύση. Τι γεύση, βρέφω, δεν το γεύτηκες ακόμα. Η μύτη μου ξέρει να γεύεται πριν φάει. Στέλνει στο μυαλό σήματα. Έτσι φαίνονται, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Είναι σαν κοφρέτα από κάτω και από πάνω έτσι. Είναι λες και τσιγκουνεύτηκα να βάλω σοκολάτα από πάνω, ξέρω εγώ στο μπουένο. Έτσι νιώθω. Α, όχι, μην αγχώνεσαι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Θα σου δείξω μετά την Nutella Go. Θα έχουμε και μια φωτογραφία κάπου εδώ πέρα. Να δείτε κι εσείς τι εννοούμε. Πάμε να τα δοκιμάσουμε όμως, γιατί ακούγονται πολύ τραγανιστά. Αν έχω πάρει ένα χαρτό και να έχω βάλει μέσα Nutella είναι. Ξέρεις, μου θυμίζουν. Το βρήκα. Μου θυμίζουν λίγο μπουένο στην κρέμα. Λες και έχω πάρει και είναι και τα sticks και τα έχω δείξει μέσα στην ρεντούλα και το έχω φάει. Έτσι μου θυμίζει. Ή γκοφρέτα με Nutella που δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά έτσι πιστεύω ότι θα έχει γεύση. Νομίζω αυτό με τα sticks είναι τα πιο κοντινό που μπορείς να περιγράψεις. Τι του βάζετε? Εγώ ένα 7 θα του βάλω. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι γευστικό, αλλά. 7! Δεν είναι πολύ του γλυκού. Αυτό κρατήστε. Εσύ? 8,5. Και εγώ κάπου εκεί. Γιατί πιστεύω ότι αν έχει όρεξη να φας κάτι γλυκό. Αν και δεν με τρελαίνουν, δεν είμαι φαν τη κοφρέτα. Είναι ωραίο, δεν περίμενα δηλαδή να είναι κοφρετένιο. Αυτά είναι τα snacks που δοκιμάσαμε για πρώτη φορά. Θα κάνουμε πάρτι όπως καταλαβαίνετε, δεν τα έχουμε ανοίξει όλα. Οπότε κάνει subscribe στο κανάλι για να δεις και το επόμενο βίντεο που θα έρθει. Γενικότερα, αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να αφήσετε από κάτω ένα σχόλιο. Αν θέλετε να δείτε και ένα επόμενο πάρτι, να πάρουμε τίποτα έτσι περίεργο να ξαναδοκιμάσουμε. Γιατί εμείς περνάμε καλά. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Άρα περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω για να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βίντεο. Και μην ξεχάσετε εννοείται να αφήσει σχόλιο για να πάρει το πεσίτο, δηλαδή τα δικά σου φυλάκια. Για να πάρει δηλαδή τα δικά σου φυλάκια, το δικό σου πεσίτο, πρέπει να κάνει και εγγραφή, αν αφήσει και ένα σχόλιο. Και επίσης, ο σημερινός νικητής, νικήτρια που θα πάρει τα δικά μας φυλάκια. Είναι ο Ι.
Φιλάκια πολλά λοιπόν. Οπότε αν θέλετε τα δικά σας φιλάκια, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο και να κάνετε subscribe στο κανάλι. Περάστε και από το Instagram να μας ακολουθήσετε αν θέλετε μια βόλτα να δείτε και τι κάνουμε και πώς περνάμε. Θα πείτε ναι, γεια. Σας περιμένουμε. Και οπότε ναι, αυτό το βίντεο και θα το πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign. Means I'm done, I'm fine. Now that I cannot control you.